κύριε Χιλετζάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Κουμαντά, είσαι στους τηλεθεατές. Χαίρο, ναι. Και νομίζω τώρα, εν όψη και της νέας ελαιοκομικής περίοδου, σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Επικρατεί έτσι μια ανησυχία, δεν ξέρω, νομίζω διαβάζετε τελευταία δημοσιεύματα. Υπάρχει αναστάτωση. Ανησυχούν για την τιμή του λαδιού όλη η παραγωγή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί τουλάχιστον. Και για την τιμή του λαδιού, αλλά και για το δάκο που έχει εισβάλει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ στους ελαιώνες, και ειδικά στον ομό Ηρακλείου, που είμαστε μάρτυρες καθημερινά. Και για τις τιμές του ελαιολάδου που δεν είναι στα καλύτερά τους. Οι εμπορικές πράξεις που γίνονται σήμερα είναι από 2,20 μέχρι και 2,80. Και καταλαβαίνετε ότι ο ελαιοπαραγωγός περιμένει όλο το χρόνο για να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα να ξεκινάει να ραβδεί, ότι έχει πρόβλημα. Γιατί οι τιμές είναι χαμηλές, το κόστος παραγωγής υψηλό. Υπάρχει βέβαια και ο φόβος, και νομίζω αμφισβητήστε το αυτό, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει ο φόβος στους παραγωγούς ότι ενδεχομένως η τιμή να πέφτει και όσο περνάει και ο καιρός. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε τώρα για μια τιμή της τάξης του 2,60-2,80, αλλά πολλοί κάνουν λόγο ότι αυτή η τιμή ενδεχομένως να πέσει κι άλλο. Η ιστορία δείχνει πάντα ότι η τιμή ξεκινάει υψηλά και στην πορεία πέφτει. Το ενθαρρυντικό σε εμάς είναι ότι πήραμε επίσημα στοιχεία από την Ελστάτ σήμερα το μεσημέρι, που αυτά τα στοιχεία μας εμψυχώνουν λίγο σαν παραγωγούς. Όταν είχαμε 30.000 εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου στη χώρα μας, φτάσαμε στις 46.000, ρεκόρ σπάσαμε για το 2018, 46.000 τόνοι τυποποιημένο εξαγώσιμο προϊόν. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, σημαίνει ότι το ελληνικό και ειδικά το κριτικό λάδι κατακτά και έχει μία ανωδική τάση περίπου στο 14,5%. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τώρα οι ποσότητες του λαδιού που βγάζουμε με τις ποσότητες που τυποποιούμε είναι αμιλητές. Έχουμε θέμα. Δηλαδή, όταν έχουμε βεντέμα σε όλη την Ελλάδα που βγάζει από 250.000 τόνους μέχρι 300.000 τόνους η καλή χρονιά και τυποποιούμε μόνο τους 40, τους 45 που έχουμε φέτος που έχει σπάσει το ρεκόρ στους 46.000, καταλαβαίνετε ότι η ποσότητα είναι μικρή. Αλλά με καλή προσπάθεια και με μια σωστή στρατηγική πολιτική, και εκεί πρέπει να βάλει το δαχτυλάκι του το Υπουργείο, γιατί έχουμε μία νέα ΚΑΠ μπροστά μας και έχουμε και το τελείωμα της συγκεκριμένης ΚΑΠ. Επομένως, οι σύμβουλοι των Υπουργών, εμείς οι συνεταιριστές, όλοι οι οργανισμοί που επανδρώνουν το Υπουργείο, πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε και να φτιάξουμε ένα σωστό φάκελο, που αυτός ο φάκελος θα δώσει μία ζωντάνια στο κοιμόμενο γίγαντα που λέγεται πρωτογενής τομέας, ειδικά στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης. Είχα πει συγκεκριμένα στον κύριο Βορύδη ότι, κύριε Βορύδη, αν θέλετε να δείτε τι παράγει η Κρήτη μας, μπείτε στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ ή γκουγκλάρετε τα στοιχεία μέσω δορυφορικών χάρτων, να δείτε ότι η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη είναι ένας απέραντος ελαιώνας. Στην Κρήτη μόνο καλύβουμε πάνω από το 25% της έκτασης της Κρήτης, που η Κρήτη είναι πιο πολύ βουνά και καλύβεται από ελαιώνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό και στην κλιματική αλλαγή παίζει ένα σημαντικό κομμάτι. Και είναι μια πολύ καλή και ορθή πρόταση στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει επίσημα από 1η-1η το 20 που είναι το γέφυρα και εφαρμόζεται από το 21 μέχρι το 27. Είναι καλό να πέσουν προτάσεις. Όταν φωνάζαμε για τον Αμαζόνιο ότι καίγονται τα δάση που είναι πηγή οξυγόνου, φανταστείτε στην Ελλάδα που έχουμε αϊθαλείς δέντρα όπως είναι η ελιά, ναι, που έχουμε ένα μικρό Αμαζόνιο, φτιάξε εμείς οι ίδιοι η παραγωγή, ότι είναι κακό να τον εβλέπουμε να χάνεται. Γιατί, κύριε Κουμαντάκη, κακά τα ψέματα. Αν βγείτε, κάνετε μια βόλτα στην Ήπεθρο, δεν θέλω να πω μεγάλο ποσοστό, αλλά το 50% δεν καλλιεργείται η ελιά. Δεν καλλιεργείται, τη βλέπουμε χέρυση. Τα έχουν παρετήσει, φταίνε οι τιμές ελαιολάδου και φταίει όλο το εμπορικό παιχνίδι που γίνεται. Άρα έχουν ξεκινήσει συντονισμένες προσπάθειες, λέτε, από τη μία να ανέβει το προϊόν, το κριτικό, το λάδι μας. Από την άλλη, ωστόσο, τώρα μόλις στο κλείσιμό σας μιλήσατε για κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Τελικά πέφτει η Κρήτη στα δίχτυα και το κριτικό ελαιόλαδο στα δίχτυα όλων αυτών των συμφωνιών που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με την αγορά ελαιολάδου και βγαίνουμε κάθε χρόνο εμείς οι χαμένοι. Βλέπουμε άλλα λάδια από άλλες περιοχές. Έτσι. 3.300.000 τόνοι είναι οι αναμενόμενες ποσότητες που θα παραχτούν φέτος για το έτος 19-20, γιατί η ελαιοκομική περίοδο πιάνει πάντα 2 χρόνια. 19-20, τα φετινά λάδια. Έχουμε αποθέματα 1.000.000 τόνους περίπου. Μόνο οι γείτονές μας οι Ισπανοί έχουν 700.000 τόνους λάδι μέσα στις δεξαμενές σήμερα.
Είδαμε τις προάλλες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους αγρότες, τους ελαιοκαλλιεργητές της Ισπανίας που διαδηλώνανε στη Μαδρίτη και ζητούσανε τα αποθέματα να απορροφήσει κάποια το κράτος για να μπορέσει. Αυτό όντως έγινε. Στις 14 του μήνα, αρχές της εβδομάδας αυτής, ο Υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας πήγε στις Βρυξέλλες, έθεσε το αίτημα στον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Χόγκαν, ότι πρέπει να αποσυφορηθούν κάποια λάδια από αυτά τα αποθέματα που έχει η Ισπανία. Mm-hmm. Ζήτησε περίπου 300.000 τόνους λάδι να αποσυμφορηθεί. Αν αυτό αποσυμφορηθεί και το υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το υιοθέτησε και ήταν και ο δικός μας υπουργός στο Συμβούλιο Γεωργών την επόμενη μέρα, 15 του μήνα, ημέρα Τρίτη, που πήραν την απόφαση αργά το απόγευμα και την παρακολουθούσαμε εμείς και την είδαμε, mm-hmm. Θα κάνει καλό στις εμπορικές πράξεις και στις Ελλάδος και στις Ισπανίας. Η παγκόσμια μείωση ελαιολάδου είναι γνωστή. Μειώνεται η κατανάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως, ενώ αυξάνεται το ελαιόλαδο. Το δικό μας προϊόν είναι ένα προϊόν που πρέπει να μπαίνει σε μαγαζιά υψηλής διατροφικής αξίας. Άρα λέτε ότι έχουμε και λάθος κατεύθυνση αυτή τη στιγμή ενδεχομένως. Θεωρώ ότι χάνεται το δικό μας λάδι μέσα στα άλλα λάδια. Όταν η υπερπαραγωγή της Ισπανίας καθορίζει τις τιμές του ελαιολάδου για τα επόμενα 3 χρόνια στη χώρα μας, επειδή πέρυσι στην Ισπανία πάραξε 1.800.000 τόνους, καταλαβαίνετε ο παίκτης ο μικρός, ο Έλληνας ή ο κριτικός, πώς θα ανταγωνιστεί αυτούς τους κολοσσούς με τις τεράστιες ποσότητες. Αλλά και ο Ιταλός που λέμε ότι είναι τυποποιητές, που είναι πιο εξυγχρονισμένοι από εμάς, μην νομίζετε ότι βγάζουν παραπάνω λάδι. Δεύτεροι έρχονται κατά σειρά με 50 με 60.000 τόνους διαφορά από εμάς στο κομμάτι της παραγωγής. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι το δικό μας λάδι είναι εξαιρετικό και ένα παραπάνω το κριτικό. Είναι αμαρτία να φεύγει με τα βιτία. Το λέμε και το άκουγα εγώ από παλιά ότι δεν πρέπει να φεύγει σταγόνα και το υιοθετούμε και τώρα εμείς. Το βλέπουμε. Mm-hmm. Το δικό μας λάδι δεν μπορεί να φτιάχνει πλέον λάδια άλλων χωρών. Είτε ευρωπαϊκών λέγονται αυτά, είτε τέτοια. Ακούσε τις τελευταίες μέρες ότι δασμοί ανοίγουν πόρτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά στην Αμερική. Οι Ισπανοί όλα αυτά τα έχουν προβλέψει. Οι Ισπανοί έχουν κάνει ήδη εταιρείες στην Αμερική και στέλνουν με κοντέινερ ασκό χύμα το λάδι και το τυποποιούν σε τυποποιητήρια. Και δεν έχουν δασμό, γιατί το σχήμα λάδι δεν έχει δασμό, έχει μόνο το τυποποιημένο. Επομένως όλα αυτά που κάνετε και λένε ότι θα επηρεάσει και θα ανοιχτούν πόρτες, ναι μεν, αλλά η Ελλάδα εξάγει σε 110 χώρες τυποποιημένο λάδι. Οι ποσότητές μας, δόξα σου ο Θεός, αυξάνονται. Σας είπα και τα νούμερα πριν. 46.000 η τόνη. 46.000 από 30. Από 30. Από 30. Φανταστείτε ότι το ρεκόρ του 17 που ήταν 42.000 το σπάσε το 18. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε σωστούς τυποποιητές, τυποποιητές που θέλουν να μπουν στο ράφι, που θέλουν να μπουν στην αγορά, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε ένα σωστό προϊόν. Αν αυτό το προϊόν παραχθεί σωστά, επεξεργαστεί σωστά, θεωρώ ότι θα κατακτήσει τις αγορές και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα διάθεσης. Και θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο. Το 90% ειδικά στην Κρήτη των ελαιοκαλλιεργητών είναι ετεροεπαγγελματίες που θέλουν το συμπληρωματικό εισόδημα, έχουν τον τουρισμό, θέλουν το χειμώνα τη ελιές κτλ. Ο ετεροεπαγγελματίας είναι πολύ καλός αγρότης. Επομένως, όταν μιλάμε για σχεδιασμό και για νέα ΚΑΠ και για νέο ξεκίνημα, πρέπει να έχουμε μέσα τη λέξη παραγωγός. Ποτέ μου εγώ προσωπικά δεν κοίταξα κάποιον αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή ετεροεπαγγελματίας να παράγει. Σημασία είναι αυτή που παράγουν. Το ζητούμενο είναι γι' αυτό πρέπει, βέβαια, η νέα ΚΑΠ και οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν στο Υπουργείο τον επόμενο καιρό, δηλαδή μέσα στο 20, πρέπει να δούμε τη λέξη παραγωγή και να δοθούν κάποια κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά παράγουν, που βγάζουν πρώτης ποιότητας προϊόντα, όπως είναι τα ελληνικά και ένα παραπάνω τα κριτικά. Έρχονται επιδοτήσεις. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η Ενωμένη, Τετάρτη 23, Πέμπτη 24. Υπάρχει δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου, εκ μέρους του ΟΠΚΕΠΕ, ότι θα κατατεθεί ζεστό χρήμα στους παραγωγούς. Τι περιμένετε και αν υπάρξουν αποκλήσεις αυτή τη φορά, δηλαδή κάποιοι θα δουν τα χρήματα που περιμένουν, κάποιοι όχι.
Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε. 1,8 δις ευρώ. Ναι. Με 1,8 δις ευρώ κλείνει ο κύκλος της προγραμματικής περίοδου 15-19. Είναι η τελευταία χρονιά της προγραμματικής περίοδου που διανύουμε τώρα. Το 1,8 δις ευρώ θα κατανεμηθεί σε 600.000 περίπου παραγωγούς. Είτε αυτοί λέγονται κατά κύριο επαγγελματίες ή ετεροεπαγγελματίες. Στην Κρήτη μας θα έρθουν 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια από το 1, σας δίνω τώρα και, και στοιχεία. Οικονομικά έχετε γίνει εξπέρ. Έχω γίνει εξπέρ, δεν τα ξέρω απ' έξω. Εντάξει, η θέση σας το επιβάλλει, το επιτάσσει ούτως ή άλλως, αντιπρόεδρε. Να πούμε και κάτι άλλο για τις αγροτικές επιδοτήσεις, γιατί από το ένα θέμα πάω στο άλλο. Οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι εισόδημα. Είναι το new money που έρχεται στη χώρα μας. Αν δεν υπάρχουν τα χωράφια, αν δεν υπάρχουν οι παραγωγοί, αν δεν υπάρχουν τα αφημί των παραγωγών που φορολογούνται από τις αγροτικές επιδοτήσεις, αυτές δεν έρχονται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αγροτική επιδότηση είναι ένα συνάλλαγμα που μπαίνει μέσα στη χώρα μας και αυτό το συνάλλαγμα το διοχετεύουμε σε όλη την ελληνική αγορά. Επομένως, όταν ακούμε επιδοτήσεις, είναι παρεξηγήσιμη λέξη, ειδικά για την Κρήτη, τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Τι γίνανε επιδοτήσεις, πώς εκμεταλλεύτηκαν οι παραγωγοί. Δεν έχουν άδικο, δεν έχουν άδικο, αλλά θεωρώ ότι έχει ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τους αγρότες τους κάνουν και αυτοί που δεν θέλουν να τους κάνουν δεν τους κάνουν. Οι επιδοτήσεις θα ξεκινήσουν να μπουν 23 ημέρα Τετάρτη από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει η Τράπεζα Πειραιώς να πιστώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και γιατί αναφέρω την Τράπεζα Πειραιώς, γιατί έχει πάρει το έργο της πρώην ΤΑΤΕ, της πρώην Αγροτικής Τράπεζας και είναι η τράπεζα που διανέμει τις αγροτικές επιδοτήσεις πρώτη. Ενδεχομένως να δούμε δηλαδή κάποιες καθυστερήσεις σε άλλα τραπεζικά καταστήματα όπως τα άλλα τραπεζικά καταστήματα έχουν το Βαλέρ το λεγόμενο, 2 με 3 μέρες που θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 25 του μήνα και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 30 του μήνα. Γιατί προκύπτει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας που είναι 28 Οκτωβρίου που δεν δουλεύουν. Οι επιδοτήσεις όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι και στις 24 το απόγευμα Πέμπτη θα έχουν επιστωθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και μετά ξεκινάνε τα επόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι, ότι από τη μία οι επιδοτήσεις, από την άλλη το εθνικό απόθεμα το οποίο έρχεται και αυτό μέχρι τέλος του χρόνου και βεβαίως δεν ξέρω αν έχετε νεότερα κύριε Χιλετζάκη αναφορικά με τις αποζημιώσεις που ζητούσαν κάποιοι παραγωγοί το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο. Μιλάμε για καταστροφές που δέχτηκαν οι καλλιέργειές τους ή όταν πρόκειται για κτηνοτρόφους ή υποδομές τους έτσι και το ζωικό τους κεφάλαιο για το 2018. Έχουμε νεότερα. Έχουμε νεότερα. Η ομάδα μπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης που τυχαίνει είμαι και εκεί αντιπρόεδρος. Είμαστε στην Αθήνα πριν από 2 μέρες μαζί με τον πρόεδρο τον Πρίαμο τον Ιερονυμάκη. Επισκεφτήκαμε τον ΕΛΓΑ. Πήγαμε και στη Βουλή των Ελλήνων για να κάνουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και μάλλον με κάποια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα. Έχει φύγει το έβασμα προς το Υπουργείο Οικονομικών από τον ΕΛΓΑ. Είναι το περιβόητο το 10% που έχει μείνει απλήρωτο για φυτικό και για ζωικό κεφάλαιο για ζημιές του 2018. Μας είπανε ότι επειδή έρχεται η μεγάλη πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου, αν δεν προλάβουν να πιστωθεί τις τελευταίες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η εγκαθάριση του 10%. Αισιόδοξη και εξέλιξη, νομίζω ότι όσοι θα το ακούν θα ικανοποιηθούν. Το περιμένουν πολύ παραγωγή. Έτσι, το περιμένουν πολύ. Και ξεκινάνε μετά οι καινούργιες ζημιές που είναι σε... Είχαμε για τους νοτιάδες πριν από λίγο διάστημα. Είχαμε μια καταγραφή από συνεργεία του ΕΛΓΑ τα οποία έφτασαν στην Κρήτη και κατέγραψαν τις όποιες ζημιές. Βέβαια, εκεί θα καθυστερήσουμε το βλέπουμε για το 2018 και γίνεται πληρωμή, κύριε Χιλετζάκη. Φαντάζομαι ότι αυτά θα καθυστερήσουν και αυτά τουλάχιστον ένα χρόνο. Όσο αφορά το εθνικό απόθεμα που μου το είπατε πριν εσείς. Παρακαλώ, ναι. Το εθνικό απόθεμα πρέπει να το κοιτάξει με ευλάβεια η νέα κυβέρνηση, το Υπουργείο, η Συμβούλη του Υπουργού, αλλά και ο οργανισμός που εμπλέκεται που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εθνικό απόθεμα δίνει κίνητρα σε νέους ανθρώπους, σε νέους παραγωγούς,
σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στο πρωτογενή. Η φορολογία είναι βαριά. Εγώ αυτό μαθαίνω, αυτό πληροφορούμε. Δυστυχώς φορολογείται από το πρώτο ευρώ. Το πρώτο ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει τώρα να μπει στον αγροτικό τομέα που εσείς φωνάζετε. Κύριε Χιλετζάκη, ελάτε πίσω στην παραγωγή, ελάτε πίσω στα χωράφια. Το εθαρρυντικό όμως είναι ότι έχει αναγγείλει η υπάρχον κυβέρνηση ότι από το 2020 και μετά θα αλλάξει ο φορολογικός συντελεστής και περιμένουμε να δούμε επίσημα ποια θα είναι τα στοιχεία, τι θα περάσει και τι θα μείνει όπως έχει. Μάλιστα. Τώρα. Λοιπόν, περάσαμε και το χρόνο μας, είπαμε πολλά πράγματα. Το καλό είναι ότι προλάβαμε, ενημερώσαμε αγρότες και παραγωγούς οι οποίοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Θα σας χρειαστώ και σε μια συνέντευξη που θα γίνει σύντομα. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αντιπρόεδρος, ξεκινήσατε νέα σεζόν μέσα στην Ένωση. Εντάξει. Δεν είπαμε για τους στόχους, αλλά νομίζω φαίνονται από τα λεγόμενά σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.